Αναπαράσταση της Pin-Up Girl με ρίζα, ξανθιά και άσπερες τρίχες έχετε ξαναδεί? Δεν νομίζω. Γεια σας! Ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο, από ό,τι είδατε και από τον τίτλο, θα μιλήσουμε για τα αγαπημένα που ξεχώρισα εγώ τον μήνα που μας πέρασε. Συν ότι θα έχουμε και διαγωνισμό στο τέλος του βίντεο, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά και θα ξεκινήσω με δύο foundation τα οποία τα πήρα ακριβώς την ίδια χρονική περίοδο. Ο λόγος που πήρα δύο foundation την ίδια χρονική στιγμή ήταν γιατί ήθελα να τα αναμίξω και να δω κατά πόσο μπορεί να λειτουργήσει στη δική μου την επιδερμίδα, επειδή είμαι πάρα πολύ ξηρή. Ήθελα λοιπόν να πάρω ένα matte crayon, αλλά ήθελα από την άλλη να πάρω και ένα ενυδατικό, ούτως ώστε να μπορέσω να αντισταθμίσω τυχόν cakey αποτελέσματα. Οπότε και πήρα από την Catrice το All Matte, είναι το συγκεκριμένο. Έρχεται σε μια πολύ ωραία γυάλινη συσκευασία. Το χρησιμοποιώ τελευταία κάθε μέρα και το χρησιμοποιώ συνδυαστικά με το Genius από W7, το οποίο έχει μια πιο ενυδατική φόρμουλα και ουσιαστικά αυτά τα δύο μαζί κάνουν ένα τέλειο, πραγματικά τέλειο αποτέλεσμα, γιατί το ένα ουσιαστικά αλληλοσυμπληρώνει το άλλο. Και τι εννοώ με αυτό? Από μόνο του το της Catrice το All Matte δεν είναι πάρα πολύ cakey σαν αποτέλεσμα. Από την άλλη όμως, επειδή οι ξηρές επιδερμίδες σαν εμένα δεν θέλουν πολύ το matte αποτέλεσμα, είναι καλό να έχεις να συνδυάσεις ένα άλλο προϊόν το οποίο θα σου δώσει αυτή την έξτρα λάμψη που θέλεις σε τέτοιες περιπτώσεις. Και σε αυτή την περίπτωση πιστεύω ότι αυτό είναι το ιδανικό. Οπότε τα πήρα, τα δοκίμασα και έχουν κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Τα foundation που χρησιμοποιώ σήμερα είναι αυτά τα δύο σε συνδυασμό πάνω στο πρόσωπό μου. Αυτό έχει ιδιαίτερη κάλυψη, αρκετή μπορώ να πω, αυτό όχι και τόσο. Αλλά όπως είπα, αλληλοσυμπληρώνονται, οπότε ναι, άμα θέλετε να κάνετε μία πολύ ωραία μίξη δύο foundation και να έχετε ένα πολύ ωραίο luminous αποτέλεσμα, θεωρώ ότι αυτά τα δύο είναι πάρα πολύ ωραία επιλογή και φυσικά και τα δύο είναι πάρα πολύ οικονομικά. Θα συνεχίσω με κάτι το οποίο θέλω να ευχαριστήσω όλες τις συνδρομήτριες μου οι οποίες μου το πρότειναν. Αναφέρομαι φυσικά στο καμουφλάζ από την Catrice, είναι ένα concealer το οποίο το βρίσκεται στα Hondos ή και σε πιο μικρά μαγαζάκια. Παιδιά, εγώ γενικά, από ό,τι έχετε καταλάβει, δεν έχω high-end προϊόντα στην συλλογή μου, για οικονομικούς λόγους κυρίως, αλλά και γιατί πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε πάρα πολλούς θησαυρούς στα οικονομικά προϊόντα. Έχω λοιπόν να σας πω ότι είναι το ωραιότερο concealer που έχω βάλει στα μάτια μου. Και τι σημαίνει αυτό? Έχει μια πάρα πολύ ωραία κάλυψη, έχει πάρα μα πάρα πολύ ωραίο τελείωμα, ενυδατική φόρμουλα και δεν μπαίνει στις λεπτές γραμμές, πράγμα που είναι το πιο σημαντικό νομίζω, και γενικά η επιλογή ενός concealer νομίζω είναι και η πιο δύσκολη από όλες και ζορίζει τις περισσότερες από εμάς. Θέλω να σας πω ότι πρόσφατα έκανε η Kathleen Lights ένα βιντεάκι στο οποίο ανέφερε τα πολύ καλά προϊόντα και τα κακά προϊόντα της Catrice. Συμπεριέλαβε λοιπόν αυτό το concealer στα αγαπημένα της και χάρηκα πάρα πολύ, γιατί η κοπέλα προφανώς έχει δοκιμάσει άπειρες high-end εταιρείες, οπότε για να εγκρίνει ένα τέτοιο οικονομικό προϊόν σημαίνει ότι ξέρει πάρα πολύ καλά τι γίνεται με το συγκεκριμένο concealer. Οπότε ναι παιδιά, είναι πάμφθινο. Δεν σας λέω τίποτα άλλο, πρέπει οπωσδήποτε να το δοκιμάσετε. Δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το βίντεο των αγαπημένων οι δύο παλέτες που σας μίλησα ακριβώς στο προηγούμενο βίντεο. Είναι οι συγκεκριμένες από την City Color. Έχω πάθει πλάκα με αυτές τις παλέτες. Μπορώ να πω ότι είναι οι καλύτερες παλέτες που έχω πάρει. Δεν έχω πάρα πολλές, θα σας πω την αλήθεια. Η απόδοση τους όμως είναι πάρα πολύ ωραία και αυτό εμένα μου αρκεί, και ας μην έχω 600 παλέτες στη συλλογή μου. Το βάψιμό μου είναι και σήμερα από αυτές τις παλέτες. Θα δώσω πολύ βάση στα συγκεκριμένα, γιατί σας μίλησα ακριβώς στο προηγούμενο βίντεο, δεν χρειάζεται να γίνω με γραφική. Είναι πάρα πολύ ωραία προϊόντα, απλώνουν καταπληκτικά, έχει ακριβώς τις αποχρώσεις που ταιριάζουν και σε μένα που έχω πράσινα μάτια και είμαι ανοιχτόχρωμη, αλλά είναι αρκετά ουδέτερες πιστεύω για να ταιριάξουν και σε όλες τις επιδερμίδες, ό,τι χρώμα και να έχετε. Το επόμενο προϊόν που θα σας δείξω είναι επίσης από City Color και το εξήμινη σας στο προηγούμενο μου βίντεο και όχι άδικα, διότι είναι ένα πραγματικά πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Είναι το Contour Stick από την City Color πάλι. Είναι στικάκι για contouring και έχει και το highlighter, το οποίο για το highlighter θέλω να σας μιλήσω. Είναι αυτό που έχω βάλει
στην εσωτερική γωνία του ματιού, να σας κάνω ένα κοντινό να το δείτε. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, το οποίο είναι πάρα πολύ έντονο και εγώ είμαι και πάρα πολύ λευκή, οπότε τα highlighters δεν είναι πάρα πολύ έντονα πάνω μου. Φωτίζουν πιο πολύ σε πιο σκουρόχρωμες επιδερμίδες, γι' αυτό και πήρα και την πιο ανοιχτή απόχρωση και κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από αυτό το προϊόν, γιατί πραγματικά έχει πάρα πολύ έντονη απόδοση. Το αρνητικό είναι, όπως είπα και στο βιντεάκι για τη City Color, ότι δεν απλώνεται πάρα πολύ εύκολα. Για να το κάνετε blending θέλετε ένα setting spray για να το ενεργοποιήσετε, διότι η φόρμουλά του είναι λίγο κολλώδης, που σημαίνει ότι όταν το απλώσεις είτε στα μάγουλα είτε όπου θέλετε να το χρησιμοποιήσετε, ίσως σας κολλήσει και δεν θα απλωθεί ομοιόμορφα. Οπότε αν ήταν να το προσέψω κάποιο αρνητικό θα ήταν αυτό. Αλλά σε θέμα απόδοσης έχει ξεπεράσει οτιδήποτε έχω στη συλλογή μου ως τώρα. Παραμένουμε σε highlighting φάση και θα σας δείξω το τελευταίο προϊόν από τα καλλυντικά που έχω στα αγαπημένα μου αυτό το μήνα. Είναι από την Essence, από τη σειρά The Metals, το νούμερο 7, το Vanilla Brilliance. Brilliance, δεν ξέρω πώς λέγεται ακριβώς. Είναι λοιπόν αυτό το πέρα το συμπαθέστατο το κουτάκι, το οποίο, παιδιά, ως σκιά φυσικά είναι καταπληκτικό, αλλά εγώ το χρησιμοποιώ ως highlighter. Ελπίζω να το κάνετε κι εσείς για να μην νιώθω μόνη σε αυτόν τον κόσμο. Όταν το είδα, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι ότι επειδή δεν βρίσκω πάρα πολύ ανοιχτόχρωμα highlighters για να δώσουν αυτό το bump, γι' αυτό και έχω ενθουσιαστεί κιόλας με αυτό εδώ πέρα το προϊόν της City Color, τέλος πάντων. Με το που το είδα λοιπόν, είπα θα το χρησιμοποιήσω σαν highlighter για να δω τι απόδοση έχει. Και κοιτάξτε, όσο μπορείτε να διακρίνετε. Έχω φυσικό φως που μπαίνει από το παράθυρο, με τα φώτα του στούντιο πιστέψτε με θα ήταν εκτυφλωτικό, αλλά πόσο μάλλον καλύτερα να το δείτε και σε φυσικό φως για να καταλάβετε για το πόσο καλή απόδοση έχει. Είναι ένα καταπληκτικό προϊόν, το χρησιμοποιώ ανελιπώς και έχει γίνει από τα αγαπημένα μου, γιατί έχει τρομερή απόδοση και είναι και σε πάρα πολύ οικονομική τιμή. Ελπίζω να μην παραιτηθήκατε, γιατί τώρα έρχεται το ωραίο κομμάτι και είναι το giveaway που σας έλεγα. Λοιπόν, αρχικά να σας πω τα προϊόντα και μετά θα πάμε στους όρους του διαγωνισμού. Επισκέφτηκα ένα ακόμα τοπικό κατάστημα που είναι στην Αβαρίνου, το κατάστημα Venti, και κυριολεκτικά ζητιάνεψα κάποια προϊόντα να τα δοκιμάσω, γιατί μου έκαναν τόσο μεγάλο κλικ και δεν είχα χρήματα πάνω μου. Εξήγησα φυσικά στον άνθρωπο ότι έχω κανάλι κτλ. Επειδή μου άρεσαν πάρα πολύ, ασχέτως που τα πήρα έτσι, αποφάσισα να σας κάνω ένα giveaway για να γνωρίσετε και εσείς αυτή την εταιρεία. Θέλω να σας πω ότι τα 4 προϊόντα που θα σας δείξω θα γίνουν δικά σας. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι το τελευταίο μήνα, από τότε δηλαδή που τα έχω, τα χρησιμοποιώ συστηματικά. Τουλάχιστον τα 2. Τα άλλα 2 δεν τα χρησιμοποιώ συστηματικά και θα σας εξηγήσω το λόγο. Και έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένη. Δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να σας πω ψέματα. Εξάλλου δεν θα ρίσκαρα ποτέ να χάσω την εμπιστοσύνη σας. Όποιος θέλει το πιστεύει, όποιος θέλει είναι ελεύθερος να έχει την δική του άποψη. Παρ' όλα αυτά, επειδή λοιπόν μου άρεσαν πάρα πολύ, ήθελα πάρα πολύ να σας κάνω αυτό το δωράκι με δικά μου χρήματα αυτή τη φορά. Δεν κοιτάω μόνο τον κάτασπρο ποπουδάκο μου. Θα σας κάνω λοιπόν δωράκι με αυτά τα προϊόντα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Αρχικά να σας πω ότι η εταιρεία που μιλάω τόση ώρα είναι μια εταιρεία περιποίησης σώματος, μαλλιών και προσώπου και ονομάζεται Mediterranean Nostrum. Είναι ελληνική εταιρεία και εδρεύει στο Κυλκής. Στηρίζουμε ελληνικά, ελπίζω να στηρίζετε ελληνικά, εγώ προσωπικά όσο μπορώ τα στηρίζω, και πάμε να δούμε τι ακριβώς ξεχώρισα από αυτά τα προϊόντα. Είναι δύο προϊόντα τα οποία είναι, πιστεύω, Summer Essentials, και τα δύο είναι After Sun. Τα After Sun προϊόντα είναι προϊόντα τα οποία τα χρησιμοποιείτε μετά την έκθεσή σας στον ήλιο, από ηλιοθεραπεία, ακόμα και μετά από μια μεγάλη μέρα στους δρόμους που έχετε ταλαιπωρήσει το δέρμα σας από τις ακτίνες του ηλίου, και ουσιαστικά αυτό που κάνουν αυτά τα προϊόντα είναι να καταπραίνουν την επιδερμίδα. Το πρώτο προϊόν που έχω να σας δείξω είναι το Body Gel που έχει μέσα Aloe Vera. Αυτό που κάνει είναι να ενυδατώνει πάρα πολύ καλά την πληγούσα περιοχή, όπως επίσης και να την ανακουφίζει σε περίπτωση που έχετε ελαφριά μορφής έγκαυμα από τον ήλιο. Το δεύτερο προϊόν που έχω να σας δείξω είναι το Body Milk, που κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά και το χρησιμοποιείται, υποθέτω, λίγο μετά από το gel. Αυτά τα δύο προϊόντα είναι που σας έλεγα ότι δεν τα έχω χρησιμοποιήσει συστηματικά, γιατί ακόμα δεν μας έχουν πιάσει οι τρελές ζέστες. Παρ' όλα αυτά, τις προάλλες που ήμουνα στο αμάξι πάρα πολύ ώρα και φορούσα ένα κοντομάνικο ως εδώ, από εδώ και κάτω πήρε φωτιά το χέρι μου πραγματικά, έκανα το μαύρισμα του οικοδόμου, και όταν γύρισα σπίτι είπαμε την ευκαιρία να το δοκιμάσω.
μπορώ να πω ότι αναφουφίστηκα αυτή τη στιγμή. Μου πήρανε όλη την κοκκινίλα και μου άφησαν μια πάρα πολύ ωραία ενυδατική στρώση στην καμένη μου περιοχή. Οπότε μου άρεσαν πάρα πολύ και πιστεύω ότι θα μου είναι πάρα πολύ χρήσιμα και θα το καταλάβουν και θα με νιώσουν πάρα πολύ κορίτσια σαν εμένα, τα οποία είναι κάδασπρα και υποφέρουν τους καλοκαιρινούς μήνες διότι καίγονται. Οπότε τι καλύτερο από το να έχουμε δύο προϊόντα τα οποία θα μας καταπραίνουν από αυτά τα συμπτώματα του ηλίου. Και θα είναι και αυτά μέσα στο διαγωνισμό. Θα συνεχίσω με ένα αγαπημένο μου προϊόν πάλι από την Mediterranean Nostrum και είναι το Facial Water Mist. Έρχεται σε μια τεράστια συσκευασία. Θέλω να σας πω ότι όλα τα προϊόντα είναι δερματολογικά ελεγμένα και είναι paraben free. Το συγκεκριμένο είναι λοιπόν ένα νεράκι για το πρόσωπο το οποίο το ψεκάζεται. Είναι και για τη θάλασσα και για τον ήλιο κυρίως και έχει μέσα UVA και UVB filters, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το μπορείτε να το έχετε στη τσάντα σας και να το ψεκάζετε ανά πάσα στιγμή πάνω στο πρόσωπο, διότι θέλετε την ενυδάτωση και μία προστασία από τον ήλιο. Εγώ προσωπικά το έχω στη τσάντα μου και το χρησιμοποιώ άμα δεν το πάρω στη τσάντα μου σίγουρα πριν βγω από το σπίτι, το ψεκάζω και πραγματικά νιώθω ότι με βοηθάει πάρα πολύ γιατί με κρατάει πάρα πολύ ενυδατωμένη και στο πρόσωπο προς το παρόν δεν έχω καεί. Είναι και αυτό μέσα στο διαγωνισμό, παιδιά. Τελευταίο προϊόν που σας διάλεξα και φυσικά το έχω και εγώ είναι το μισελέρ νεράκι, το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ free και δερματολογικά ελεγμένο. Είναι το συγκεκριμένο, έρχεται και αυτό και σε μια πάρα πολύ ωραία συσκευασία. Παιδιά, τι γίνεται τώρα με αυτό? Εγώ, όπως σας είπα και στα προηγούμενα μου βίντεο, δεν έχω μεγάλη εμπειρία από μισελέρ νεράκια. Έχω πάρει μόνο τη Διαδερμή, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ και μπορώ να πω ότι αυτό κάνει καλύτερη δουλειά γιατί αυτό ένα τσικ παραπάνω δεν μου ερεθίζει τα μάτια. Συγκεκριμένα μπορώ να πω ότι προχθές κατά λάθος έβαλα πολύ μεγάλη ποσότητα στο μπαμπάκι και μπήκε ποσότητα μέσα στο μάτι μου και δεν αισθάνθηκα τίποτα. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Καλά, για την αφαίρεση του μακιγιάζ δεν το συζητάω, παιδιά. Δεν μπορώ να σας πείσω για το πόσο καλό είναι αυτό το προϊόν. Πρέπει πραγματικά να το δοκιμάσετε. Έχω μεγάλους δίσκους δε μακιγιάζ, χρησιμοποιώ έναν δίσκο και μου καθαρίζει όλο μου το πρόσωπο και άλλον έναν για να μου καθαρίσει τα μάτια μαζί και με τη μάσκαρα. Δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο, το έχω υπερλατρέψει και το χρησιμοποιώ πραγματικά τουλάχιστον 4 φορές την εβδομάδα. Και τώρα ο διαγωνισμός. Λοιπόν, μία τυχερή από εσάς θα κερδίσει αυτά τα 4 προϊόντα τα οποία μόλις σας έδειξα και σας έκανα ένα mini review. Θέλω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ ωραία προϊόντα και θέλω πάρα πολύ πραγματικά να δώσω έστω και σε μία κοπέλα την ευκαιρία να τα δοκιμάσει για να καταλάβει και μόνη της τι εννοώ. Για όλες τις υπόλοιπες που ενδιαφέρεστε θα σας αφήσω φυσικά όλες τις πληροφορίες κάτω για να ελέγξετε τα εν λόγω προϊόντα. Και τώρα θα σας πω τους όρους συμμετοχής. Οι όροι συμμετοχής είναι πάρα μα πάρα πολύ απλοί. Πρέπει πρώτα να είστε εγγεγραμμένοι στο κανάλι μου ή άμα δεν είστε να κάνετε μία εγγραφή, δεν κοστίζει τίποτα. Το πρώτο πράγμα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και να αφήσετε ένα σχόλιο με ό,τι θέλετε εσείς να γράψετε, δεν με επηρεάζει καθόλου. Το τρίτο βήμα είναι να κάνετε like στη σελίδα Βέντι Ναβαρίνου στο Facebook. Θα σας αφήσω τις πληροφορίες από κάτω για να πάτε να κάνετε like. Πρώτον για να ευχαριστήσω προσωπικά την γενναιοδωρία του ανθρώπου που μου έδωσε τα προϊόντα δωρεάν και δεύτερον γιατί, όπως σας έχω ξαναπεί, θέλω πάρα πολύ να στηρίζουμε τα μικρά καταστήματα. Αυτά είναι στο σύνολο οι όροι συμμετοχής. Εάν θέλετε προαιρετικά μπορείτε να με ακολουθήσετε και στο Instagram διότι είμαι πάρα πολύ ενεργή και κάνετε αρκετά πράγματα και μπορώ να πω. Π.χ. χθες έκανα ένα δημοψήφισμα για ποιο θα είναι το επόμενο βίντεο και έχουμε αυτή την έτσι την ωραία διάδραση στο Instagram από τα Insta Stories. Οπότε ναι, προαιρετικά μπορείτε να κάνετε και αυτό το βηματάκι αλλά δεν έχει καμία σχέση με τον εν λόγω διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει όπως και την προηγούμενη φορά 2 εβδομάδες. Θα σας αφήσω ακριβώς την ημερομηνία κάτω που θα τελειώσει ο διαγωνισμός και φυσικά με την εκλογή του νικητή που θα γίνει μέσω κλήρωσης θα ελεγχθούν όλα τα βήματα, που σημαίνει ότι θα επικοινωνήσω με το κατάστημα Βέντι για να δω αν όντως έχετε κάνει like στη σελίδα τους, όπως επίσης θα ελέγξω και αν είστε εγγεγραμμένοι στο κανάλι μου. Λοιπόν, κάπως έτσι τελειώνει και το συγκεκριμένο βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσαν τα προϊόντα που σας έδειξα, αγαπημένα και ο διαγωνισμός φυσικά. Πείτε μου κάτω στα σχόλια, άμα θέλετε προαιρετικά, ποιο από αυτά τα προϊόντα σας γέμισε έτσι το μάτι και θέλετε να το δοκιμάσετε. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, το οποίο είναι ένα story time, το οποίο ψηφίσατε εσείς του Instagram μετά από δημοψήφισμα που κάναμε και πιστεύω θα σας αρέσει πάρα πολύ. Μέχρι την επόμενη λοιπόν φορά να περνάτε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Φιλάκια πολλά, σας αγαπώ πάρα πολύ.